Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην τοπική κοινότητα Εμμανουήλ Παπά. Στην προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί ανάμεσα στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, την Αντιπεριφέρεια Σερών, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, προβλεπόταν η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού ξυλόγλυπτου τέμπλου του εν λόγω ναού, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον περίτεχνα με τα βυζαντινά ξυλόγλυπτα τέμπλα, όχι μόνο της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κι όμως οι πατέρες μας, σε αυτά τα χρόνια τα πικρά έχτισαν αυτόν τον ναό, τον Παμεγέθη, και πρωτοστάτησε η οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά και ο ίδιος ο Εμμανουήλ Παπάς. Εφιλοτέχνησαν αυτό το θαυμάσιο, το μοναδικό τέμπλο, εις το οποίο ο πανδαμάτων χρόνος επέφερε όλους αυτούς τους χρόνους μεγάλες φθορές. Και ειδού ότι έφτασε ο χρόνος, ο κατάλληλος, και με την δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης αποκαθαίρονται οι φθορές, αποκαθαίρεται όλη αυτή η κατάσταση η οποία υπήρχε. Ο ιερός και νοριακός ναός του Αγίου Αθανασίου στο δημοτικό διαμέρισμα Εμμανουήλ Παπά ανεγέρθηκε, όπως μαρτυρείται από επιγραφή, το 1805 με δαπάνες και επιστασία του Γεώργιου Οικονόμου, ανεψιού του αρχιστράτηγου Εμμανουήλ Παπά και ιού του Παπαθανάσιου Οικονόμου, αδερφού του ήρωα. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Μητροπολίτη πρωτίστως αλλά και τον Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη μας της Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα και Παναγιώτη Σπυρόπουλο, καθώς όπως είπε και στο λόγο του στο κήρυγμα ο Μητροπολίτης μας, ήταν αυτοί οι οποίοι από την πρώτη στιγμή πίστεψαν στην συντήρηση του ιστορικού τέμπλου του Αγίου Αθανασίου, το οποίο χρονολογείται από τα χρόνια του μεγάλου μας εθνικού ήρωα, του Εμμανουήλ Παπά, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν και παιδί ιερέα και προχώρησαν στη συντήρηση αυτού του όχι μόνο θρησκευτικού κοιμηλίου, αλλά θα έλεγα ιστορικού κοιμηλίου για όλον τον ελληνισμό. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.